άκουσα τον άντρα μου να με φωνάζει. Μας είχαν βάλει στη σειρά και δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε θέση. Ήμασταν μια ομάδα από 100 γυναίκες και παιδιά. Στεκόμασταν 5 στη σειρά. Κατόπιν χρειάστηκε να περάσουμε μπροστά από κάτι αξιωματικούς. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και έχουμε μια πολύ έντονη αγωνία εάν ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις καταρχήν του συγγραφέα και δεύτερον του σκηνοθέτου μας του Κώστα του Χαλκιά. Και φυσικά αισθανόμαστε την ευθύνη απέναντι στο θεατρικό κοινό της Καλαμάτας, της πόλης μας και του νομού μας ολόκληρου, γιατί ο κόσμος από τη θεατρική διαδρομή έχει μάθει να απαιτεί και φυσικά καλά κάνει. Μετά από περίπου 6 μήνες εντατικές πρόβες, η παράσταση φτάσει σε ένα επίπεδο πραγματικά αξιοζήλευτο και είμαι σίγουρος ότι όσοι έρθουν να δουν την παράσταση αυτή θα έχουν δει κάτι ιδιαίτερο, κάτι που δεν θα το ξεχάσουν και κάτι που θα υπάρχει στη μνήμη τους και θα το κουβαλάνε στην ψυχή τους πολύ καιρό μετά. Γιατί πράγματι είναι ένα έργο πάρα πολύ δυνατό, είναι ένα έργο ντοκουμέντο που αναφέρεται στα εγκλήματα του ναζισμού στο Auschwitz. Μια σχετικά γνωστή σε όλους ιστορία. Όμως, όπως αναδεικνύεται και όπως έχει σκηνοθετηθεί από τον Κώστα τον Χαλκιά, είναι κάτι ιδιαίτερο. Θεωρούμε ότι ο κόσμος θα φύγει από την παράσταση με πλημμυρισμένα συναισθήματα, διάφορα συναισθήματα, θα ξαναζωντανέψουν μνήμες, θα υπάρξει πραγματικά μία αίσθηση ανησυχίας που και εμείς θέλουμε να εμφυσίσουμε στον κόσμο, γιατί δυστυχώς, όπως έχουμε πει και στα σημειώματά μας και σε άλλες συνεντεύξεις μας, η μήτρα του κακού είναι πάλι σε οργασμό. Δυστυχώς, ολόκληρος ο κόσμος, ολόκληρος ο πλανήτης, αλλά και κυρίως η Ευρώπη, αλλά και η πατρίδα μας, απειλείται και πάλι από αυτό το τέρας του φασισμού. Και επειδή εμείς δεν έχουμε συνηθίσει την ασχήμια του τέρατος, και επειδή εμείς αγαπάμε την ομορφιά, όπως έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης, πραγματικά ανεβάσουμε σε αυτή τη φάση, αυτή την παράσταση, για να κραυγάσουμε απέναντι σε αυτό το κίνδυνο, να προειδοποιήσουμε απέναντι σε αυτό το κίνδυνο, να υπενθυμίσουμε γεγονότα που δυστυχώς δεν αποκλείεται καθόλου να ξαναεμφανιστούν στην πατρίδα μας και στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Γι' αυτό και κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια αυτή η παράστασή μας να τη δει όσο περισσότερος κόσμος μπορεί. Έχουμε απευθυνθεί στην ΕΛΜΕ, η οποία έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση και καλεί τα μέλη της και τους μαθητές να δουν την παράσταση. Το ίδιο έχει κάνει και η Διδασκαλική Ομοσπονδία, το ίδιο έχουν κάνει και άλλοι σύλλογοι και φορείς και ελπίζουμε στο τέλος. Όλη η Καλαμάτα θα περάσει από την αίθουσα αυτή όσο δυνατόν να προλάβουν φυσικά να δουν στις 20 μέρες που θα παίξουμε αυτή την παράσταση στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Υπενθυμίζουμε ότι αρχίζουμε την 1η Απριλίου, την Παρασκευή έχουμε πρεμιέρα. Θα κρατήσει μέχρι τις 24 Απριλίου αυτή η ιστορία, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, κάθε μέρα στις 9 το βράδυ. Έχουμε πολύ προστά εισιτήρια που ξεκινάνε για μαθητές από 5 ευρώ, μειωμένα 7 ευρώ, 10 ευρώ προπόληση και ταμείο 12 ευρώ. Πιστεύουμε για όλη την γκάμα των ανθρώπων και των δυνατοτήτων των οικονομικών αυτή η παράσταση απευθύνεται και ειλικρινά δεν θα πρέπει να τη χάσει κανένας. Είναι μια παράσταση που θα μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη όλων των θεάτων. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Κρατούμενος και με ρωτάει αν το παιδί είναι δικό μου. Και όταν του είπα όχι, μου λέει πως πρέπει να παραδώσω το παιδί στη μητέρα. Έκανα όπως μου είπε και σκέφτηκα. Ίσως η μητέρα να έχει ορισμένα προνόμια. Εκείνοι πήγαν όλοι αριστερά, εγώ δεξιά. Ο αξιωματικός που μας χώριζε μας φερόταν πολύ φιλικά. Συμμετέχοντας για πρώτη φορά στο θέατρο ως ηθοποιός με τη θεατρική διαδρομή, είμαι τυχερός και συγκλονισμένος ταυτόχρονα που παίζω ένα μικρό σχετικά ρόλο σε ένα όμως πολύ σπουδαίο έργο. Είμαι ο Χόφμαν, ένας από τους θύτες του Auschwitz. Θεωρώ ότι η παράσταση είναι συγκλονιστική και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξει καλαμαδιανός που να μην την δει. Επειδή οι μέρες που ζούμε εγκυμονούν καινούργιες τέτοιες καταστάσεις, γι' αυτό τονίζω ότι η παράσταση αυτή έχει και το χαρακτήρα της αφύπνισης, γιατί από ένα σημείο και πέρα όλοι θα είμαστε συνυπεύθυνοι αν το τέρας ξαναξυπνήσει. Δόκτωρ Καπέζιους. Κυρία Μάρτης, μπορείτε να μας δείξετε τον κατηγορούμενο δόκτωρα Καπέζιους. Όταν κοιτάζω τα πρόσωπά τους, μου είναι δύσκολο να πω αν τους αναγνωρίζω.
Ωστόσο ο κύριος αυτός εκεί πέρα μου φαίνεται γνωστός. Πώς σου λέγεται? Δόκτωρ Καπέζη. Την κυρία Μάρτης θα πρέπει να συγχαίρει με κάποιον άλλον. Εγώ ποτέ δεν έκανα επιλογές στην προβλήτα. Γνώριζα τον δόκτωρα Καπέζιους από την πατρίδα μου. Ήμουν γιατρός εκεί και με είχε επισκεφθεί πολλές φορές πριν από τον πόλεμο. Σαν αντιπρόσωπος της Μπάγκερ.